Άκουσα σιρήνα. Κι εγώ. Είμαστε στο Χορτιάτι. 20 Μαρτίου. 21 Μαρτίου. Δεν μπορούμε να πάμε προς τα πάνω. Κάτι παίζει. Σπινάρει το επιστρέμμα. Φωνίζει εδώ τώρα, ωραία. Έτσι ψηλά, αλλά πυκνά. Πού προσπαθούν να ανέβουν αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού να ανέβει αυτό το πράγμα, ρε πούσι. Λες να βγει. Αλλά έχει μεγάλες ερπίστες, δεν να δουν και ερπίστες και δεν μπορεί να ανέβει. Αυτά πάνε στην Εύβοια σε 2 μέτρα χιόνι. Και κολλάει εδώ. Το σαλονικιώτικο χιόνι είναι. Βασικά δεν έχει κίνηση το μπροστινό κομμάτι, έχει κίνηση μόνο το πίσω από ό,τι βλέπω. Γι' αυτό κολλάει. Δηλαδή δεν δουλεύουν όλες οι ερπίστριες. Θα μα δουν όλες τις άφημοι. Μαλάκα αυτό το χιόνι. Για να το πείτε. Για να το πατήσω, τι σκάτω. Πω πω μαλάκα, λάσπη, κοίτα το, κοίτα το. Εδώ δες. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα όμως. Για τον Μπούτσο τελείως. Γεμάξω Χορτιάτι. Δεν σε πήρε ο Σωτήρης, δεν σε πήρε. Μεσημέρι που σε κοτήχει, χιονόμενα. Πάντα στο καινούργιο χιόνι το κανονικό. Ναι, τώρα είναι κανονικό χιόνι. Άντε ρε φίλε. Α, και αυτό εδώ και δεν το βγάζω. Κατεβαίνει προς τα κάτω τώρα. Πού θέλει να πάει. Να αγαπούν για να ανεβαίνει, δεν το πάλε. Κοίταξε που δεν πάει η αμάκη θα πάμε εμείς. Άλλος τι κάνει, ανεβαίνει από πάνω. Θα δούμε αν πάει το αγροτικό θα πάμε και εμείς. Ναι. Πήγε, άρα φύγαμε. Φύγαμε. Κράτη στην κάμερα. Αν νόμιζες πως εδώ το συμβατικό πάει. Ναι. Λοιπόν, κράτησε αυτήν. Γιατί η ΕΜΑΚ κόλλησε. Πάμε να βγάλουμε την ΕΜΑΚ. Καλά, να φέρουμε τα συμβατικά να δείτε. Η ΕΜΑΚ έχει κολλήσει. Απίστευτο, δεν μπορεί να ανέβει το αρμιστροφόρο, κλειστράει. Ναι, φέρνουμε εμείς. Δεν δίνουμε όλε οι ερπίστες. Από ό,τι είδα σπίναραν μόνο οι πίσω. Ο Στινές τις είχε βάλει off. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Για ποιο λόγο κλειστράει, δηλαδή έχει τόσο βάρος και δεν μπορεί να ανέβει μια μικρή ανηφορά. Αλλά κάμα γιος της όλοι θα τρέχουνε ποτάμι. Σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τόση πίστηση και να μπορεί να κλειστράει τόσο πολύ. Αύριο ξέρεις θα έχει εδώ. Κοίτα. Δεν έβαλε τετρακίνηση ο Μάκ παιδιά. Ήταν πισωκίνητη. Το χρησινό βαγόνι δεν δούλευε. Δυστυχώς με θετικές αιμοκρασίες το ρίχνει. Μπορεί γύρω στο 0 έχει τώρα. Πόσο νερό έχει να έχει μείνει 2, δεν νομίζω. Ναι, ναι. Μην ξέρω ότι μπορεί να έχει και αλάτι κάτω. Ναι, είναι υγρό χιόνι, φαίνεται. Αυτά είναι. Κάτω στάθηκε. Το Λάντα Νίβα επίσης είναι ψηλοχαμένο. Τι είναι δύσκολο. Η μηχανή εδώ, στάση. Πίσω μου έρχεται ένα εξωτικό της βιαμάτσι. Όχι, αμάξι και να είναι πάντως πηγαίνει. Αυτό το αμάξι τράβωσε. Επισκιάζουμε πολύ. Μετά που θα βάλει πάνω σαν πάνω. Αυτό είναι ένα 20 από το όριξα. Έχει προβολή τώρα. Σαν να φύγει στο σημείο. Εδώ δες τι έχει. Πάψιμο. Εδώ δες τι γίνεται. Δέντρα εδώ.
Ωχ, έπεσε το δέντρο, ρε. Όπου το είδε, έπεσε όλο το κυπαρίσι. Μέσα στο σπίτι του. Προστάθηκε λίγο το μάτι. Θα μένω, ναι. Ανοίξαν τον δρόμο, δεν έχει αρκετό χιόνι. Φαίνεται από τις 6. Το αμάξι που ανεβαίνει μου κάνει εντύπωση. Μόνο από βολάκι. Πινακίδα. Άφησε εδώ. Έμεινε εκεί, θα την πάρει αύριο. Τι πάρει το σπίτι, θα την πάρει αύριο. Καλώς ήρθες, Άλεξ. Έτσι. Ωχ, κατάλαβες. Πάνω βλέπω εμάκ. Κάτι μου λέει ότι θα έχει πρόβλημα. Ιεροσβεστική, τι σου κατάγει. Η πυροσβεστική βάζει αλυσίδες από ό,τι βλέπω. Και έχει ένα περιπολικό. Θα έμεινε κανένα τζιπ επάνω μου. Και κοίτα και ποιο αριστερά. Δεν πάει. Πραγματικά πολύ χιόνι. Ωραία, έμαξα πολύ. Σόρικα. Δεν χωράει, ο άλλος πώς πέρασε. Τον. Πίσω παραγγείς. Άλλο μία κορμή θα λάβει τέλος. Ή θα συνεχιστεί αύριο. Θα συνεχιστεί αύριο, γιατί δεν βλέπω τη δουλειά. Έχει κολλήσει ο δρόμος εκεί. Μάλλον μπορεί να έχει μείνει κανένας πιο πάνω, δεν ξέρει. Κι άλλος έχει κάνει αναστροφή μπροστά να κρίνει από τις ροδιές. Άρα αναστροφή δεν θα τον αφήνει. Για κοίτα πίσω σου.